τον ιστορικό ιερό ναό των Αγίων Γεωργίου και Ραφαήλ στα μαρτυρικά κερδίλια για πολλωστή φορά βανδάλισαν άγνωστοι. Το θέμα θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κερδιλίων, την κυρία Ελένη Πατσιά, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Πατσιά, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα, κύριε Κώτα. Λοιπόν, μία δυσάρεστη είδηση για εσάς εκεί για την περιοχή. Χθες, από ό,τι ενημερωθήκαμε μέσω του Facebook, βανδάλισαν για ακόμα μία φορά τον ιστορικό ναό. Τι ακριβώς γίνεται στο συγκεκριμένο ναό, κύριε Πατσιά? Δυστυχώς, όπως είπατε, και ακόμη μία φορά, γιατί δεν είναι μόνο η χθεσινή φορά, έχει ξαναπαναληφθεί και άλλες φορές, είναι ένα γεγονός αυτό που μας λυπεί αφάνταστα. Όποιος και αν έχει κάνει οτιδήποτε, αφιβάλλουμε αν έχει ίχνος ντροπής ή ίχνος Θεού μέσα του. Δήλωσα την αίθουσα του Ιερού Ναού μας, του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου του Ραφαήλ, και έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Βλέπουμε τις φωτογραφίες τώρα στους δέκτες μας. Ναι. Τι ακριβώς έκαναν οι άγνωστοι? Όπως καταλάβετε και από τις φωτογραφίες που βλέπετε, είναι, μπορώ να πω, μια πράξη επιτυχητική. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω διαφορετικά αυτή την πράξη, όποιος και όποιοι κάναν τον βανδαλισμό. Ο τρόπος είναι απαράδεκτος. Mm-hmm. Όπως είδατε, καταστρέψαν τις τουαλέτες, την αίθουσα μέσα, με μεγάλες πέτρες προσπάθησαν και σπάσαν τα τζάμια. Καθαρά εγκαιρικητικές πράξεις. Εντός του Ιερού Ναού υπάρχουν ιερά σκεύη, φορά... εικόνες και ούτω καθεξής? Και προφανώς θέλανε να τις πάρουν, να τις κλέψουν? Όχι, όχι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Έχουμε ιερές εικόνες, έχουμε ιερά κοιμήλια μέσα στο ναό, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Απλά με τρόπο παράδοξο και παράλογο πήγανε αποκλειστικά μόνο για την αίθουσα που κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις όταν γιορτάζει ο Άγιος. Και γενικά είναι... Δεν αφαίρεσαν τίποτα μέσα από την αίθουσα, έτσι? Όχι, όχι, όχι. Μόνο ζημιές. Μόνο υλικές ζημιές. Ναι, οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι. Βέβαια, δόξα τω Θεώ, με τον οβολό τους, στερούνται τον οβολό τους και ξαναεπισκευάζουμε όλοι μαζί την αίθουσα και ό,τι οποιαδήποτε άλλες ζημιές γίνονται. Έχουμε πάντα δίπλα μας τον ιερέα μας, τον πατέρα Μιχάλη, και τη βοήθεια του συμβασμιότητα του Μητροπολίτη μας, τον κύριο Θεολόγο. Και να φανταστείτε ότι οι κάτοικοι είναι τόσο αγανακτισμένοι που το 41 οι Γερμανοί σεβάστηκαν τους ναούς μας και έρχονται τώρα 2-3 άθεοι και κάνουν όλες αυτές τις καταστροφές. Πηγαίνει κάπου το μυαλό σας για το γιατί ακριβώς συμβαίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή? Ναι, κάπου πηγαίνει, ναι, φυσικά. Φυσικά έχουμε ενημερώσει και την ασφάλεια και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοηθάνε. Συνέχεια, ναι, κάπου πηγαίνει. Έχουν γίνει, φαντάζομαι, καταγγελίες και περιμένετε ναι, έστω και φυσικά, τη σύλληψη των αδραστών. Έχουμε την αστυνομία δίπλα μας. Έχουμε την αστυνομία δίπλα μας. Μάλιστα, κύριε Πατσιά. Έχουμε και δίπλα μας και την Εκκλησιαστική Επιτροπή που μας βοηθάει σε όλα. Μάλιστα. Για τον ιερέα. Πριν σας αποδεσμεύσω, έχω πληροφορηθεί, κυρία Πατσιά, ότι εκεί στην περιοχή, στα κερδίλια, εντοπίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες νεκρές χελώνες καρέτα-καρέτα. Ναι, φυσικά. Πριν 10 μέρες μας ειδοποίησε, είχαμε λάβει ειδοποίηση από το λιμεναρχείο Καβάλας. Είχαμε βρει μια χελώνα νεκρή στο λιμάνι του Μεταξά της Αμφίπολης, τον οποίο σαν Δήμος ήμασταν υποχρεωμένοι να την θάψουμε. Mm-hmm. Και πριν 4 μέρες σε μια άλλη περιοχή, στην Ψαροταβέρνα του Μάκη, πάλι ακόμη μια χελώνα, μας ειδοποίησε το λιμεναρχείο Σταυρού. Και η διαδικασία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να έρθει το λιμεναρχείο, ήρθε πάλι, φωτογραφίες, ειδοποιήθηκαν οι σύλλογοι από το σύλλογο της φύλαξης Καρέτα-Καρέτα και έγινε μια μεγάλη διαδικασία για να γίνει και η ταφή της χελώνας. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί πρώτη φορά χελώνες Καρέτα-Καρέτα ή και στο παρελθόν υπήρχαν? Όχι, φέτος έχουμε πάρα πολλά τέτοια κρούσματα. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε πού οφείλονται αυτά. Εντοπίστηκαν και ζωντανές ορισμένες? Όχι. Μόνο νεκρές. Μόνο νεκρές, ναι. Μόνο νεκρές. Μάλιστα. Γνωρίζουμε πώς έφυγαν από τη ζωή, ήταν τραυματισμένες, ήταν χτυπημένες? Όχι. Και οι δύο αυτές που είχαμε βρει ήταν τουλάχιστον μία εβδομάδα νεκρές. Μάλιστα. Από ό,τι μας είπαν και ένας κτηνίατρος που είχε έρθει. Μάλιστα. Κύριε Πατσιά, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλό βράδυ, κύριε Κώστα.